Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, έχουμε έρθει σήμερα σε μια πρωινή συναυλία, μια συναυλία με εκπαιδευτικό και όχι μόνο χαρακτήρα. Είναι μια συναυλία που οργάνωσε η Δέσποινα Ιαστερή, η οποία υπήρξε παλαιά μαθήτρια του Οδείου, μετά η κοπελίτσα έφυγε, κοπέλα, έφυγε και σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέχισε στο Οδείο Αθηνών τις μουσικές της σπουδές, από όπου αποφύτησε με πτυχίο ειδικού αρμονίας και αυτή τη στιγμή είναι επιπτυχίο στη Σχολή Σαξοφώνου. Σε περίπου ένα μήνα θα είναι πλέον απόφυτος, καθηγήτρια σαξοφώνου, αλλά μουσικός και σολίστ είναι εδώ και πολλά χρόνια. Η Δέσποινα λοιπόν η Ιαστερή έχει εργαστεί και ως μουσικός σαξοφώνος, καθηγήτρια στο Μουσικό Σχολείο της Κορίνθου. Είναι μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Κορίνθου και έχει απασχοληθεί ως μουσικός σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά παιδικής ηλικίας 6 έως 12 ετών. Μαζί με τον σύζυγό της, τον Λεωνίδα τον Παπασιωτόπουλο, διατηρούν λογιστικό γραφείο στην Κόρινθο. Μαζί με τη Δέσποινα έχουμε τρεις αγαπητούς συναδέλφους σολίς των οργάνων τους και καθηγητές. Έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα την Πέπα, την κυρία Διάννα την Πέπα, στο πιάνο, τον κύριο Ευγένιο Μπένση, σολίστ και καθηγητή βιολοντσέλιου, στο βιολοντσέλιο. Και έχουμε και τον κύριο Νίκο τον Κωνσταντέλο, σολίστ, μέλος της ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, μέλος φιλαρμονικών και της Κορίνθου και του Λουτρακίου και πολλών ακόμη, και της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, στην τροπέτα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την αγαπητή Δέσποινα, την Αστερή. Θα μας πει δύο λόγια για τα έργα που θα μας ερμηνεύσει. Κάποια έργα αρχικά είναι σολιστικά, δηλαδή θα απαιτούν αποκλειστικά από σαξόφωνο και μετά έχουμε δύο πολύ δημοφιλή έργα, πολύ γνωστά στο διεθνές ρεπερτόριο. Διαμορφωμένα για το κουαρτέτο που θα ακούσετε. Κουαρτέτο, για να πούμε για τους μικρότερους εδώ ακροατές μας, είναι ένα έργο ή κάποια έργα τα οποία είναι γραμμένα για τέσσερα όργανα. Αυτά τα όργανα σήμερα είναι το σαξόφωνο, η τρομπέτα από τα πνευστά, το πιάνο από τα πληκτροφόρα και το βιολοντσέλο από τα έγχορδα με δοξάρι. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στη Δέσποινα, καλή επιτυχία σε όλους τους μουσικούς και καλή σας ακρόαση. Να περάσετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Είναι το μεγάλο δώρο των Χριστουγέννων. Όχι, έχουμε και άλλα δώρα για τα Χριστούγεννα. Και μια που, για να μην ξαναεφανιστώ στο προσκήνιο, να σας πω ότι στις 18 Δεκεμβρίου, σε δύο εβδομάδες, έχουμε ένα σεμινάριο, master class, όπως το ονομάζουμε, κιθάρας, με τη διεθνού φήμης κιθαρίστα την Εύα τη Φάμπα. Και το τέλος του σεμιναρίου θα επισφραγιστεί με μια συναυλία σπουδαστών και μαθητών της κιθάρας. Και με την ορχήστρα κιθαρών του Οδείου, που απαριθμίζει πάνω από 10 κιθαριστές τα μέλη της ορχήστρας. 18 είναι, νομίζω ότι είναι Κυριακή ή Σάββατο. Έχω βγάλει την αφίσα έξω και είναι ανακοινωμένο. Πότε θα είναι η συναυλία? Επίσης η συναυλία το βράδυ, του σεμιναρίου. Θα ανακοινωθούν και αυτά σύντομα. Και στις 22 Δεκεμβρίου, μέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κορίνθου, Τετάρτη βραδάκι, 7.30 ώρα, έχουμε τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία των Σπουδαστών. Πολύ μεγάλη συγκίνηση και αυτό για μας, γιατί μετά από 2 χρόνια, φέτος είναι τα τρίτα Χριστούγεννα, μάλλον είναι τα πρώτα Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια που θα έχουμε μια Χριστουγεννιάτικη μαθητική συναυλία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή ακρόαση. Σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στη σημερινή μουσική παρουσίαση με θέμα το κλασικό σαξόφωνο και τους ήχους του. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργία Γιαννακοπούλου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε να παρουσιάσω τη μουσική αυτή παράσταση. Επίσης να ευχαριστήσω τους μουσικούς, τον Νίκο, τον Ευγένιο και την Διάννα που είχαν όλη αυτή την όμορφη διάθεση να βρίσκονται σήμερα μαζί μου. Θα πούμε μερικά λόγια για το σαξόφωνο. Το σαξόφωνο είναι πνευστό μουσικό όργανο. Ανήκει στην κατηγορία των ξύλινων πνευστών και αυτό, παρά την μεταλλική του εντομή που παρατηρούμε, ο ήχος του παράγεται από ξύλινο καλαμάκι.
Ο εφευρέτης και ο δημιουργός του σαξοφόνου είναι ο Αντώνης Σάξ, από το οποίο πήρε το όνομά του το σαξόφωνο. Υπάρχουν 7 είδη στα σαξόφωνα, στην οικογένεια του σαξοφώνου. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το σοπράνο, το άλτο, το τενόρο και το βαρύτονο. Το αρχικό μέρος της παρουσίασης σήμερα μας περιλαμβάνει ένα κομμάτι που προέρχεται από την εποχή του Μπαρόκ. Είναι οι 6 σουίτες για βιολοντσέλο του Μπαχ. Εγώ σήμερα θα σας παρουσιάσω την πρώτη σουίτα, το πρελούδιο, δηλαδή το πρόλογο. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η μουσική του Μπαχ έχει πολλές υψηλές τεχνικές απαιτήσεις και χαρακτηρίζεται από υψηλή πνευματικότητα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει μια παύση και θα σας παρουσιάσω το δεύτερο κομμάτι με τίτλο «Φαντασία για σόλο σαξόφωνο» του Έλληνα συνθέτη Ντίνου Κωνσταντινίδη. Το κομμάτι αυτό στην ουσία είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο σαξόφωνα και έχει αφηγηματικό χαρακτήρα. Επίσης, θα κατανοήσουμε ότι το κομμάτι στο δεύτερο του μέρος αρχίζει να γίνεται πιο μελωδικό και ρυθμικό. Σε λίγο ξεκινάμε. Μία ερώτηση λοιπόν, Μεθανό. Είπαμε για ξύλινα πνευστά. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι είναι μεταλλικό το σαξόφωνο σας? Ναι, έχει μεταλλική δομή, αλλά ο ήχος του, ο αέρας του, ναι, παράγεται από ξύλινο καλαμάκι. Γι' αυτό εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Δεν το καταλαβαίνω. Και τα άλλα είναι σε μεγαλύτερο μέγεθος, τενόρο, μπάσο. Ναι, ναι, έχουν μεγαλύτερη δομή, μεταλλική δομή, και φυσικά ο ήχος τους που παράγεται είναι και αυτός πιο διαφορετικός, πιο βαρύς, ανάλογα πιο λεπτός, όταν μιλάμε για σοπράνο, για σοπρανίνο, γίνεται ακόμα πιο λεπτός ο ήχος. Τενόρο. Σαξόφωνο άλτο, η μεταγραφή για το συγκεκριμένο έργο του Μπαχ έχει γίνει από τον μουσικό συνθέτη και μουσικοπαιδαγωγό Τρεν Κίναστον, που θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα. Thank you.
δεύτερο κομμάτι. Thank you.
Θα ταξιδέψουμε προς την Αργεντινή, εκεί που το ταγκό μέσα από συναισθήματα, πάθος και έρωτα εκφράζεται μέσα από τζαζ, στοιχεία και κλασικά μοτίβα της τέχνης αυτής. Ας καλωσορίσουμε σιγά σιγά τους μουσικούς του κουαρτέτου, την πιανίστα Διάνα Πέπα.
ευχαριστούμε για αυτό που προσφέρατε. Ευχαριστούμε και εύχομαι καλές γιορτές σε όλους. Μπράβο, ευχαριστώ.